Έχουμε μια σχετικά καθαρή εικόνα πλέον το ότι οι καταστροφές έχουν γίνει. Ο Ζορμπάς έπληξε με την ανεμοθύελα κυρίως στα Μήλα, Πηλαφά, Τρυπόλεως και κάποιες ποικιλίες από ξινόμηλα, τα οποία βρίσκονται πάνω στα δέντρα ακόμη. Και οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν πλήξει σε μεγάλο βαθμό τα μπέλια του Μοσχοφύλλωρο, το ΠΟΠ Μαντινία στην περιοχή μας, σε ένα ποσοστό εκτιμούμε πάνω από 50% σε ζημιά στα φύλλα. Από ό,τι γνωρίζουμε, ο ΕΛΓΑ έχει πάρει τις πρώτες εικόνες από τις καταστροφές και ελπίζουμε ότι σήμερα θα βγει η αναγγελία ώστε να αρχίσουν οι παραγωγοί να δηλώνουν και για την ανεμοθύελα και για τις έντονες βροχοπτώσεις. Δυστυχώς είμαστε στο τέλος μια πολύ καταστροφική χρονιά όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Είχαμε τα ίδια προβλήματα σχεδόν σε όλες τις καλλιέργειες, από τη Δημητριακά, τα οποία τα περισσότερα φτάσανε σε σημείο τα σιτάρια, για παράδειγμα, να φυτρώσουν πάνω στο στάχι, δηλαδή να μην γίνει συγκομιδή, και η συγκομιδή που έγινε να είναι υποβαθμισμένα τα προϊόντα. Και με πατάτες οι οποίες σαπίσανε, κατά τόπους είχαμε και χαλάζια στην περιοχή της Τεγέας και στενό Λιθοβούνια. Ελπίζουμε να σταματήσει εδώ αυτό το κακό και ίσως πρέπει το κράτος να αρχίσει να μεριμνά για την κλιματική αλλαγή και πώς μπορούν να προστατευτούν οι παραγωγοί από τέτοια καιρικά φαινόμενα. Το ποσοστό της ζημιάς που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες, ξέρετε αν θα μπορεί να αποδώσει καρπό του χρόνου? Κοιτάξτε να δείτε, θεωρούμε ότι στις καλλιέργειες όπως τα Δημητριακά και στις πατάτες αυτό δεν επηρεάζει την επόμενη χρονιά. Όσον αφορά τα αμπέλια, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που είχαμε έντονες βροχοπτώσεις κατά καιρούς, αυτά ίσως επηρεαστούν σε μικρό βαθμό από το περενόσπορο. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα για την επόμενη χρονιά είναι στα δέντρα τα οποία επλήγησαν από το χαλάζι. Εκεί υπάρχουν τα μάτια, όπως το λέμε, στην αγροτιά, τα οποία εάν πληγούν δεν μπορούν να δώσουν ανθοφορία και καρποφορία στη συνέχεια την επόμενη χρονιά. Όπως είδαμε με τα Μήλα Πηλαφά, είχαν δεχτεί οι αγρότες καταστροφές, ήταν έτοιμοι για να κάνουν συγκομιδή. Τώρα, αυτή την εποχή τώρα ναι, ξεκινάει η συγκομιδή. Τώρα θα έχουν γίνει εκτιμήσεις, θα δοθούν αποζημιώσεις, πώς θα τα βγάλουν πέρα? Πρέπει να γίνουν οι εκτιμήσεις άμεσα, δηλαδή έστω μια πρώτη εικόνα από τον τοπικό ΕΛΓΑ πρέπει να βγει αναγγελία καταρχήν, να δηλώσει ποιος παραγωγός έχει πρόβλημα και μετά να πάει έστω σαν μια πρώτη εκτίμηση να έχουν μια εικόνα από το κτήμα, γιατί τα υπόλοιπα πρέπει να συγκομιστούν, δεν μπορούν να περιμένουν πάνω στο δέντρο. Για να τα συγκομίσουμε είτε πολύ γινωμένα, δηλαδή με τα ζάχαρά τους σε υψηλό επίπεδο, θα έχουν πρόβλημα διατηρησιμότητα στα ψυγεία. Πάντα θα υπάρχουν παράπονα από τον ΕΛΓΑ. Θεωρώ ότι στις ζημίες του 16, για παράδειγμα, που ήταν καθολικές οι ζημίες, δεν φτάσαμε σε σημείο να μην υπάρχει τίποτα από οποιαδήποτε καλλιέργεια. Βγήκαν οι εκτιμητές, βγήκαν οι εκτιμήσεις. Δεν ακούσαμε, εντάξει, και εμείς σαν συνεταιρισμός δεν έχουμε άμεση επικοινωνία με τον ΕΛΓΑ, δεν ακούσαμε κάποια παράπονα. Κύριε Τσιωτίνα, τι γίνεται με τους αγρότες οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές και ζητούν κάποιο συμψηφισμό? Ο συμψηφισμός δεν γίνεται. Αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα, το οποίο και οι δύο μεριές έχουν δίκιο, να σας πω. Και ο αγρότης, εφόσον του βγει η αποζημίωση, να τα συμψηφίσει, και ο ΕΛΓΑ σαν ασφαλιστική εταιρεία, γιατί αυτό είναι, ασφαλίζει την παραγωγή και τα κτήματα, και ο ΕΛΓΑ δεν μπορεί να σου πει ότι δεν μπορώ να περιμένω μια ζημιά για να πάρω τα λεφτά, όπως κάθε ασφαλιστική εταιρεία. Αλλιώς, να σας δώσω ένα παράδειγμα, όταν
έχεις έναν ασφάλιστο όχημα, τρακάρεις και πας μετά να το ασφαλίσεις, δεν μπορείς να το συμψηφίσεις. Η ίδια κατάσταση είναι. Ασφαλιστική εταιρεία είναι και βέβαια. Ωστόσο, εμείς σαν συνεταιρισμό το 2016 βοηθήσαμε κάποιους παραγωγούς ώστε να μπορέσουν να πληρώσουν τον ΕΛΓΑ και να αποδεσμευτούν τα χρήματά τους σε μια τριγωνική, ας το πούμε, συναλλαγή με τον ΕΛΓΑ και την Τράπεζα Πειραιώς με πάγιες εντολές, αλλά και αυτό είναι... Το κάναμε εμείς πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το παγιώσουμε ή αν πρέπει να το παγιώσουμε. Αν περιμένουμε δηλαδή την καταστροφή για να... Μακάρι να είχε ο αγρότης λεφτά, να σας το πω και έτσι. Να ήταν οι εποχές σωστές και τα προϊόντα να πληρωνόντουσαν από τους εμπόρους σε σωστές τιμές και να μην υπήρχαν καταστροφές. Και να μην είχαμε τέτοια προβλήματα να συζητάμε. Οπότε, ποια είναι η συνολική εικόνα που έχετε από τις καταστροφές της καλλιέργειας την φετινή χρονιά? Η συνολική εικόνα είναι ότι, εάν εξαιρέσουμε κάποιες καλλιέργειες, για παράδειγμα, στα λαχανικά, μπρόκολα και τέτοια, ότι τα υπόλοιπα και τα δέντρα και τα μπέλια και οι πατάτες θεωρώ ότι ήταν μια μέση χρονιά και από απόδοση, γιατί και οι πατάτες αυτές που φτάσαν στο τέλος και συγκομιστήκαν ήταν πολύ χαμηλής απόδοσης από τις έντονες βροχοπτώσεις. Είναι μια χρονιά για μένα κακή, να το πω ξεκάθαρα. Ειδικά για τα δημητριακά ήταν χάλια χρονιά. Και μια χρονιά η οποία προσπαθούμε και τις επόμενες μέρες θα βγάλουμε για τα τελικά αποτελέσματα, για το πώς, σε τι τιμή θα πληρωθούν οι παραγωγοί. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να στηρίξουμε αυτή την παραγωγή στην Αρκαδία, γιατί τη χρειάζεται πρώτα απ' όλα ο συνεταιρισμός για να λειτουργήσει το εργοστάσιο του. Παράλληλα, ο κύριος Τσιωτίνας αναφέρθηκε στις ερχόμενες εκλογές του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας, επισημένοντας πως οι αιτήσεις υποψηφιότητας ξεκινούν από σήμερα Δευτέρα 8 Οκτωβρίου και λήγουν στις αρχές Νοεμβρίου. Σε ένα μήνα περίπου φτάνουμε στο τέλος της τετραετίας που διανύουμε από τις προηγούμενες εκλογές και θα καλεστούν όλα τα μέλη του συνεταιρισμού να ψηφίσουν ή να ψηφιστούν από τα υπόλοιπα μέλη για τα διάφορα όργανα του συνεταιρισμού. Οι αιτήσεις για υποψηφιότητες ξεκινάνε τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου και λήγουν στις αρχές Νοεμβρίου. Η πρώτη εκλογική διαδικασία είναι στις 4 του Νοέμβρη, εάν και εφόσον υπάρχει αυξημένη απαρτία, και η τελική είναι την αμέσως επόμενη Κυριακή στο πνευματικό κέντρο, η οποία δεν χρειάζεται απαρτία. Όσα μέλη έρθουν να ψηφίσουν θα θεωρούνται κύριες εκλογές. Θα είμαι υποψήφιος, όπως έχω πει από την αρχή, ότι και εγώ και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργαζόμαστε την αρχή παρέα χρειαζόμαστε 2 τετραετίες για να υλοποιήσουμε ένα όραμα που είχαμε από την πρώτη στιγμή στο μυαλό μας. Δεν καταφέραμε όσα θέλαμε την πρώτη τετραετία, γιατί κάθε χρονιά είχαμε και κάτι. Θα σας το πω για παράδειγμα ότι στους 6 μήνες από ό,τι αναλάβαμε μείναμε χωρίς χρηματοδότηση με τα capital controls. Το 16 μείναμε χωρίς παραγωγή. Όλο και κάτι συνέβαινε. Τα 2 τελευταία χρόνια ανοίγουμε δρόμους εμπορίας, μπαίνουμε σε οποιαδήποτε καλλιέργεια μπορούμε να βοηθήσουμε τον παραγωγό. Ξεκινήσαμε με τα βύσινα, συνεχίσαμε με τα κεράσια, κάναμε εμπορία στην πατάτα, έχουμε φτιάξει μια άτυπη ομάδα έστω με μπρόκολα, κουνουπίδια και λάχανα, και όσο πάμε και αυξάνουμε τους κωδικούς μας. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για μια εξαγωγή στην Ιταλία για τα κάστανα. Το θέμα είναι ότι την επόμενη τετραετία
Και αν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε τα καιρικά φαινόμενα που πολύ αμφιβάλλω ότι θα πάψουμε, θα μπορούμε να μπούμε δυνατά και στην πρώτη μεταποίηση σε αρκετά προϊόντα.